Σαφείς αποστάσεις από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην κόντρα μεταξύ γιατρών και διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, με αφορμή την υπόθεση που αποκαλύφθηκε για τις προμήθειες υλικών στο Ίδρυμα μετά από έρευνα των επιθεωρητών υγείας και του ΔΟΕ, πήρε σήμερα ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Ηλίας Κυλάκος. Ο κ. Κυλάκος, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, παραχώρησε το μεσημέρι μαζί με τον υποδιοικητή του Ιδρύματος, κ. Λάζαρο Μακρύ, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση της διοίκησης, επισημένοντας χαρακτηριστικά πως δεν έχει παραλάβει στα χέρια του κανένα πόρισμα που να αποδίδει μάλιστα ευθύνες σε γιατρούς του Ιδρύματος. Λανθασμένα, υποστήριξε ο κ. Κυλάκος, δημιουργούνται εντυπώσεις για διαρροές στον τύπο που δεν προέρχονται σε καμία περίπτωση από τη διοίκηση του Ιδρύματος, αφού δεν έχει τίποτα επίσημο ανακοινωθεί. Ενώ εκείνο για το οποίο προσπαθεί η διοίκηση είναι να αποκατασταθεί το κλίμα, το οποίο δεν πρέπει να διατεράσεται, αφού ο χώρος της υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας το μόνο που γνωρίζει είναι ότι ο επιθεωρητής κ. Αθανάσιος Βλάχος του ΣΕΙΠ διενεργεί έλεγχο για 3 κωδικούς υλικών, για 3 κλινικές και για 2 χρήσεις για τα χρόνια 2008-2009. Δεν γνωρίζουμε ούτε την μεθοδολογία την οποία ο κύριος Βλάχος έχει ακολουθήσει, ούτε εάν τελικά βγάζει κάποια ζημία, ούτε και το ύψος της ζημίας έχει περιέλθει σε γνώση μας. Το πόρισμα αναμένεται, το πόρισμα αυτή τη στιγμή εμείς δεν το έχουμε και σε καμία περίπτωση κατηγορηματικά εδώ θέλω να δηλώσω ότι δεν έχει γίνει διαρροή από μένα προσωπικά ούτε από τον αναπληρωτή διοικητή τον κύριο Μακρύ προς τον τύπο. Και ο υποδιοικητής του Ιδρύματος, με παρέμβασή του, υπογραμμίζει πως όποια δημοσιεύματα στρέφονται κατά των γιατρών ή του νοσοκομείου, κακό και μόνο κάνουν, τονίζοντας πως η τοποθέτηση της διοίκησης είναι δημόσια και ξεκάθαρη, με στόχο πάντα την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Οι γιατροί, οι οποίοι μπορεί ίσως να εμπλέκονται ή να μην εμπλέκονται, με εμάς τηρούν άριστη συνεργασία, η σχέση μας είναι συνεργατική και θα ήθελα να προσθέσω ότι παρά το κλίμα το αρνητικό που σημαίνει οι περιορισμοί λόγω μνημονίου στους προϋπολογισμούς μας, παρά το 1-1 στις εφημερίες πλέον στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, βάζουν πλάτη οι πάντες. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από ένα μήνα αποκαλύφθηκε μια υπόθεση που αφορούσε σε εξωσυμβατικές προμήθειες υλικών για τα έτη 2008-2009, για τα οποία ξεκίνησε έλεγχος από τους επιθεωρητές υγείας, ενώ τα αποτελέσματα του πορίσματος αναμένονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της ζημίας υπολογίζεται στα 7,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται να αναζητηθούν ευθύνες και να επιβληθούν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, αν διαπιστωθεί η εμπλοκή γιατρών στο κύκλωμα.